Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση έγινε τώρα. Είχαμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο πώς ψήφισε ο κόσμος, επηρεάστηκε ή δεν επηρεάστηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Εμένα ρωτάς γιατί τις απαντήσεις τις έχει άλλος, νομίζω. Η Εύη Χαρακιανάκη. Να δώσουμε σε εκείνη την πάσα, λες. Ναι, η Εύη έχει τις απαντήσεις, νομίζω. Για να δούμε τι απαντήσεις πήρε. Ήρθα να δώσω τις απαντήσεις, τα ερωτήματά σας πάνω στο κομμάτι της ψήφου των νέων. Δηλαδή, οι νέοι επηρεάστηκαν τελικά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε δουλειά το TikTok τελικά, έτσι από το κάνουμε. Η πλειοψηφία των νέων, να σας πω ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ από τα social media, τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας, έχουν κατακλείσει τις οθόνες μας καθημερινά, αποτελούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, αυτή είναι η αλήθεια. Και γιατί όχι να μην μας επηρεάσουν και σε κάποιες αποφάσεις μας. Είδαμε πάρα πολύ συχνά βιντεάκια από υποψήφιους, κατά το οποίο γνωρίζουν και τα επικοινωνιακά επιτελεία των υποψήφιων και στις αυτοδιοικητικές αλλά και στις εθνικές, ότι οι νέοι περνούν πάρα πολύ χρόνο στα κινητά τους, μπροστά από τις οθόνες τους. Αυτή είναι η αλήθεια για πολλούς από εμάς. Οπότε αυτό το επικοινωνιακό τέχνασμα με τα ολιγόλεπτα βίντεο, με τις δημοσιεύσεις και τις φωτογραφίες, έπαιξε ένα πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα της κάλπης. Άρα το μήνυμα λοιπόν είναι προεκλογικές αφήσεις και φυλάδια στους μεγαλύτερους. Και TikTok στους νέους. Εγώ θα έλεγα αφήσει κυφλάδια καθόλου. Και άμα το δούμε από μια πιο περιβαλλοντική σκοπιά, από όταν το δούμε από μια πιο περιβαλλοντική σκοπιά, το Instagram, το TikTok και γενικά όλα αυτά τα μέσα έχουν και ένα πιο ελαφρύ αποτύπωμα εισαγωγικά στο περιβάλλον. Δεν ξοδεύουμε τόσο πολύ χαρτί, είναι και αυτό κάτι. Ξοδεύουν όμως χρήματα. Υποψήφοι για να τα κάνουν αυτά. Και στα χαρτιά και στα αυτά τα. Ναι, εντάξει. Και πάλι ξοδεύουν. Επειδή εγώ δεν την αγαπάω, ρε παιδί μου, την αφήσα και το φυλάδιο, νομίζω ότι είναι σκουπίδια τα οποία αφήνουμε πίσω μας. Έχει και αυτή τη χρησιμότητά του, γιατί υπάρχει και ο πιο παραδοσιακός ψηφοφόρος που θέλει να πιάσει το φυλάδιο, να ενημερωθεί. Που έχει συνηθίσει σε αυτά. Ναι, όταν υπάρχει με μέτρο. Καλά είναι. Το ανεξέλεγκτο είναι. Ναι, ναι. Πάντως ο τρόπος για να προσεγγίσουν το νέο ψηφοφόρο 18 με 29 ετών είναι μέσω των social media. Τι σου έκανε εντύπωση έτσι από τις απαντήσεις που πήρες? Γιατί να πούμε, θα δούμε ένα ρεπορτάζ. Πήρες την κάμερα, πήρες το μικρόφωνο, βγήκες στον δρόμο. Να ρωτήσεις λοιπόν νέες και νέους αν τους επηρέασαν ή όχι τα κοινωνικά δίκτυα. Τι σου έκανε εντύπωση ιδιαίτερη στις απαντήσεις τους? Μου έκανε εντύπωση αυτό ακριβώς, ότι η έρευνα αυτή επιβεβαιώθηκε και σε επίπεδο Κρήτης. Ήταν πανελλαδική αυτή η έρευνα και επιβεβαιώθηκε και εδώ. Βέβαια, αυτό που μου είπαν και κάποιοι κριτικοί και με εντυπωσίασε είναι ότι είχα δει, μου λένε, βιντεάκια, είχα δει αυτά τα τεχνάσματα τα επικοινωνιακά των υποψηφίων, αλλά δεν με επηρέασα στην κάλπη, αλλά επηρεάστηκα από τον κοινωνικό μου περίγυρο περισσότερο και από την οικογένειά μου. Mm. Τα social δηλαδή δεν έπαιξαν σε όλες τις περιπτώσεις σημαντικό ρόλο. Για να δούμε, τις απαντήσεις. Να τις δούμε. Να το δούμε. Και αυτοδιοικητικών εκλογών έχουν κλείσει, το βλέμμα στραμμένο στο προφίλ των ψηφοφόρων και δι των νεότερων. Αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή πολλών ανθρώπων αποτελούν πλέον τα social media, από τα οποία ενημερώνονται για θέματα της επικαιρότητας, κοινωνικά αλλά και πολιτικά ζητήματα. Σύμφωνα με πανελλήνια έρευνα, η πλειονότητα των νέων προσήλθε στις κάλπες με οδηγό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βεβαίως, ναι, και επηρέασε, γιατί από ό,τι έδειξε, οι περισσότεροι ανεβάζανε, σχολιάζανε και ο καθένας. Και ειδικά εμείς οι νέες γενιές ψηφίζαμε με βάση αυτά που βλέπαμε και που ήταν καλύτερο για εμάς. Επηρέασε? Σίγουρα. Η νέα γενιά περνάει πάρα πολύ χρόνο στα social media. Οπότε λογικό να επηρεάσει κάποιους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με το κινητό τους, και να κερδίσει κάποιες ψήφους. Ή το Μητσοτάκης ή το οποιοσδήποτε άλλος. Ναι, είχα δει, ανέβαζαν όλοι και στο TikTok και στο Instagram παντού. Η αλήθεια είναι ότι επηρεάστηκα λιγάκι. Με κερδίσανε τα social. Ναι, από όλη τη social media, αλλά δεν επηρεάστηκα από αυτά. Σε ποια social media έχεις δει? Σε αυτά που παίρνουμε καθημερινά εμείς, ναι, Instagram, TikTok ή λίγο πιο μεγάλη, Facebook, αλλά μέχρι εκεί. Σύμφωνα με έρευνα του Ντουκάκη Center του Αμερικανικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης, το 62% των νεότερων ψηφοφόρων 18 έως 29 ετών άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα με γνώμονα δημοσιεύσεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα των υποψηφίων σε εφαρμογές όπως Instagram, TikTok και Facebook. Άλλοι ενημερώθηκαν από συγγενείς και φίλους, ιστοσελίδες, τηλεόραση, πολιτικά blog, εφημερίδες, περιοδικά και ραδιόφωνο. Τα social media αποτέλεσαν για πολλούς υποψήφιους ένα δυνατό χαρτί ώστε να τραβήξουν το ενδιαφέρον μικρότερων ηλικιακά ομάδων. Και ένας τρόπος δηλαδή για να περάσουν τα μηνύματα τους, επειδή η νεολαία από εκεί βλέπει. Από εκεί θα προσεγγίσουν τον κόσμο, σίγουρα. Δεν είναι κακό δηλαδή να το κάνουν,
είναι ο τρόπος για να περάσουν τα μηνύματα που θέλουν, εντάξει. Μα όλοι έχουν, έκαναν όλοι TikTok, οι υποψήφοι και οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι κάνανε TikTok. Που όλοι βλέπουμε TikTok, οπότε λογικό να επηρεαστεί ο περισσότερος κόσμος. Εμάς είμαστε νεολαία βασικά, εκεί ακολουθούμε το Instagram, τα TikTok, όλα αυτά. Και πιο μεγαλύτεροι βασικά που είναι μέσα στα κόμματα, ξέρω ότι είμαστε εκεί στα social media. Και λογικά θέλω να μας επηρεάσουν κάπως εκεί. Να μας αλλάξουν μια σκέψη, μια γνώμη, ξέρω οτιδήποτε. Με δημοσιεύσεις, φωτογραφίες ή και ολιγόλεπτα βίντεο, πολιτικά πρόσωπα χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ένα νέο τρόπο επικοινωνίας με τη νέα γενιά, ξεδιπλώνοντας θέσεις, ιδεολογίες αλλά και κοινωνικά ζητήματα. Οι δημοσιεύσεις υποψηφίων κατέκλυσαν και τις οθόνες των κριτικών. Όμως, όπως επισημαίνει η μερίδα νέων, αυτό δεν κατάφερε να αλλάξει την άποψή της στην κάλπη. Είχα δει, ναι, ανεβάζαν, κάνανε ράν, αλλά εμένα προσωπικά δεν με επηρέασε. Ήξερα από την αρχή τι θέλω. Ναι, εγώ είχα δει πολλά βιντεάκια, αλλά δεν ψήφισα καν, οπότε δεν μπορώ να πω ότι επηρεάστηκα. Δεν πήγα καν να ψηφίσω. Ναι, γενικώς ναι. Ειδικά προς TikTok, Instagram που ξέρουν ότι οι περισσότεροι νέοι χρησιμοποιούν. Γιατί ελπίζουν ότι θα πιάσουν ίσως ψηφοφόρους εύκολα, αλλά ναι, μάλλον δεν λειτουργεί τόσο καλά. Προσπαθούν να προσεγγίσουν όσο πιο πολύ τη νέα γενιά με διάφορα σποτάκια και να τους φέρουν πιο κοντά σε αυτούς για να κερδίσουν έδαφος. Εσύ κατά πόσο επηρεάστηκες από αυτό? Καθόλου. Είχα δει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν μόνο αυτό που με επηρέασε ότι θα ψηφίσω. Πιο πολύ με επηρέασε σίγουρα η οικογένειά μου, με επηρέασε αυτά που διάβαζα, οι ανακοινώσεις τους, αυτά. Σε ποια μέσα είχατε δει τα περισσότερα βιντεάκια, δημοσιεύσεις από υποψήφιους? Σε ενημερωτικά site και εντάξει, μερικά και στο Instagram. Όπως όλα δείχνουν, ο κόσμος των social media ανοίγει νέους ορίζοντες, ακόμη και σε πολιτικό επίπεδο, αποτελώντας ένα μέσο επαφής και επικοινωνίας με τη νέα γενιά.